Ισαΐα του προφήτου, το δέλτα κεφάλαιο και το, συγγνώμη, το έψιλον κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 623, 5 κεφάλαιο και ένα εδάφιο με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Τώρα θέλω ψάλι στον αγαπημένο μου, άσμα του αγαπητού μου, περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχε ένα αμπελώνα επιλόφου παχυτάτου και περιέφραξε αυτόν και συνέθρισε εξ αυτού τους λίθους και εφύτευσε αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατασκεύασε έτη λινών εν αυτό. Και περιέμενε να κάμει σταφύλια, αλλά έκαμε αγριοστάφυλλα. Και τώρα κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα, κρίνατε παρακαλώ αναμέσων εμού και του αμπελώνος μου. Τι το δυνατό να κάμω έτη στον αμπελώνα μου και δεν έκαμα εις αυτόν. Γιατί λοιπόν ενώ περιέμενον να κάμει σταφύλια έκαμεν αγριοστάφυλλα. Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει τον φραγμόν αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευθεί, ουδέ σκαφθεί, αλλά θέλω συμβλαστήσει εκεί τρίβολη και άκανθε. Θέλω σι προστάξει έτη τα νέφη να μη βρέξω σι βροχήν επ' αυτών. Αλλά ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα το αγαπητών αυτού φυτών. Και περιέμενε κρίσιν πλην ιδού καταδυνάστευσης, δικαιοσύνη πλην ιδού κραυγή. Αμήν. Ο αμπελώνας του Κυρίου, η άμπελος η αληθινή. Ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί, έχει ένα έργο που εργάζεται, καθώς ο ίδιος ομολογεί, ο πατέρας μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι και θα συνεχίσω να εργάζομαι. Έχει ένα έργο και το έργο του Χριστού είναι αυτό που ομολόγησε στον Απόστολο Πέτρο. Σύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας εγώ ο Ιησούς Χριστός θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Είναι η δουλειά του, είναι η αποστολή του. Είναι αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται και είναι αυτό για το οποίο θα δώσει λογαριασμό, αν μπορώ να το πω αυτό, που δεν είναι ακριβές, θα δώσει λογαριασμό στον πατέρα του. Είναι η αποστολή του. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο λαός Ισραήλ ήταν ο αμπελώνας του Κυρίου, των δυνάμεων του Θεού, στον οποίον έδωσε το λόγο του, το νόμο του, έδωσε τη δικαιοσύνη του, απεκάλυψε τη δικαιοσύνη του, έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο και όχι μόνο αυτό, αλλά χάρισε και την παρουσία του σε αυτόν, τη συνεχόμενη παρουσία του. Όπως το έργο του ήταν όταν έφτιαξε την Εδέμ και έθεσε εκεί τον Αδάμ και την Εύα, κατέβαινε κάθε δίληνο και συνομιλούσε μαζί με τον Αδάμ και την Εύα. Και αυτό ήταν η χαρά του, η τρυφή του. Αλλά ήταν και η χαρά και η παρουσία και η ευλογία, η παρουσία του Θεού και η ευλογία για τον Αδάμ και την Εύα. Στη συνέχεια ο αμπελώνας του ήταν ο Νόε, ο Αβραάμ, ο Μωυσής και ο Ισραήλ και εν τέλει σήμερα είναι η Εκκλησία του Χριστού, η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο οίκος του Θεού, εκεί που κατοικεί ο Θεός, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Όμως ο Θεός θέλει ο αμπελώνας του να είναι καρποφόρος. Εάν δεν είναι καρποφόρος, λογίζεται ότι ο Θεός απέτυχε και πρέπει να κάνει, να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να μετατρέψει τον μη καρποφόρο αμπελώνα του σε καρποφόρο. Και η προσπάθειά του γίνεται με το λόγο του, με το Πνεύμα του το Άγιο, άλλες φορές με αυστηρότητα και άλλες φορές με χριστότητα.
πιο καλά, πιο καθαρά, με παιδεία αλλά και νουθεσία. Και αυτό είναι το έργο του Θεού, αλλά μέσα στο έργο του Θεού εμείς πρέπει να εξετάσουμε και το έργο το δικό μας, τη ζωή τη δική μας και τις σκέψεις, γιατί πολλές φορές έχουμε πει ότι καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός για μας. Καλές σκέψεις έχει ο Θεός για μας. Αλλά είναι απαραίτητο να διακρίνουμε στην πραγματικότητα ποιες είναι οι σκέψεις του Θεού για μένα, για την οικογένειά μου, για τη ζωή μου, για την εκκλησία Του και για ό,τι με αφορά. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Πάντοτε. Αλλά δεν ξέρουμε αν αυτές οι καλές βουλές που βουλεύεται ο Θεός είναι επώδυνες για μας, είναι ευχάριστες και ευλογημένες. Δηλαδή, εκείνο που έχει σημασία είναι το μέλλον μας και το τέλος μας. Το παρόν μας είναι αποτέλεσμα του παρελθόντος μας. Αλλά το μέλλον μας είναι αποτέλεσμα του παρόντος. Αυτό που ο Θεός σκοπεύει να κάνει στη ζωή μου είναι πάρα πολύ καλό, θα τολμούσα να πω αναγκαίο και απαραίτητο, να το διερευνήσω, ώστε εάν είναι καλό και για μένα να τον δοξάσω. Αν όμως είναι δύσκολο για μένα, να προσπαθήσω να τον κάνω να αλλάξει γνώμη. Να σκεφτώ γιατί έχει σκέψεις καλές, ώστε να τις αυξήσω, ή δύσκολες, γιατί κακές δεν έχει, ή δύσκολες, ώστε να τις διορθώσω. Γι' αυτό και ο Θεός μέσα από το Λόγο Του μας διδάσκει. Μας αποκαλύπτει και μας διδάσκει. Σήμερα λέει ο προφητικός λόγος του Θεού, θα ψάλω στον αγαπημένο μου το προσφυλές άσμα του αγαπητού μου περί του αμπελώνος αυτού. Και θα μπορούσαμε να το μεταφέρουμε σε μας. Σήμερα ο Θεός θα μιλήσει στον αμπελώνα του Κυρίου, δηλαδή στον κάθε έναν από μας ξεχωριστά, στις οικογένειές μας και στην εκκλησία αυτή τη μικρή. Για τις προθέσεις του, οι οποίες εξαρτώνται από τη στάση και τη θέση μας. Ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα, τον απέκτησε με το αίμα του το Άγιο. Απέκτησε τη ζωή σου και τη ζωή μας. Απέκτησε τις οικογένειές μας, απέκτησε την εκκλησία αυτή με το αίμα του. Έχει έναν αμπελώνα τον οποίο έχει θέσει σε μια πολύ έφορη βουνοπλαγιά. Σε παχύτατο λόφο. Ό,τι το καλύτερο μέρος ήρθε ο Θεός και έθεσε τον αμπελώνα του. Εμένα με πρόσθεσε στην εκκλησία του. Πιο όμορφο περιβάλλον, πιο παχύ και ευλογημένο περιβάλλον δεν μπορούσε να βάλει. Και ταυτόχρονα και τα οροθέσια μου τα τοποθέτησε σε αυτό τον τόπο, όπου είναι ο πιο εύκολος και ο καλύτερος για τη σωτηρία μου. Ό,τι είναι να κάνει το καλύτερο για όλους μας, ήδη ο Θεός το έχει κάνει. Και θα συνεχίζει. Αυτόν λοιπόν τον αμπελώνα, και κάθε ένας σήμερα θα βλέπει τον εαυτό του, την οικογένειά του, και όλοι μαζί θα βλέπουμε την εκκλησία αυτή τη μικρή που μας πρόσθεσε ο Χριστός, τον περιέφραξε για να τον προστατεύσει. Τον περιέφραξε για να μην καταπατείται, για να είναι σε ασφάλεια, να μπορεί να καρποφορήσει. Ο σκοπός, μην ξεχνάμε πάντοτε, η καρποφορία.
Ο καρπός, σας διέταξα να πάτε να φέρετε καρπό πολύ και ο καρπός σας να μένει εις δόξαν Θεού Πατρός. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού για τον κάθε έναν από εμάς. Να φέρουμε καρπό εις δόξαν Θεού Πατρός. Να φέρουμε καρπό πολύ. Μας περιέφραξε, μας καθάρισε, έβγαλε από μέσα πέτρες, βρώμες, ό,τι υπήρχανε. Φύτευσε μέσα μας τα ωραιότερα κλίματα, τα πλέον εκλεκτά, την παρουσία του, το λόγο του, το πνεύμα του, το Άγιο, τη δόξα του, τις αποκαλύψεις, όλα ο Θεός τα φύτευσε μέσα μας. Αν γνωρίσαμε Ιησούν Χριστόν, ο Θεός το έκαμε. Αν γνωρίσαμε Θεό Πατέρα, ο Χριστός το έκαμε. Αν γνωρίσαμε αιώνια ζωή, ο Χριστός το έκαμε. Αν γνωρίσαμε άφεση αμαρτιών, ο Χριστός το έκαμε. Αν γνωρίσαμε πνεύμα Άγιο και δύναμη, ο Χριστός το έκανε. Όλα όσα καλά έχουμε, ο Χριστός τα έχει κάνει. Γιατί αυτός είναι που δίδει πάσαν δώσην αγαθή και δώρα τέλεια. Μόνο ο Χριστός, Πατέρας των Φώτων. Και όχι μόνο αυτό, κατασκεύασε μέσα και ένα πύργο που είναι είτε αποθήκη αλλά είτε ύψωσης, καθώς μας έδωσε εξουσία να πατάμε σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν μπορεί να μας βλάψει. Και εν τέλει έβαλε και ένα πατητήρι, προετοίμασε την καρποφορία μας. Και αφού τα έκαμε όλα τέλεια, όμως τέλεια, στη ζωή μας ο Θεός έχει κάνει τα πάντα τέλεια. Και πάντα ο Θεός ό,τι κάνει είναι τέλειο. Και αφού έκαμε τα πάντα τέλεια, περίμενε. Περίμενε να δει την καρποφορία μας. Και ο Θεός περιμένει να δει. Αλλά ενώ περίμενε να δει στάφυλλα, ο αμπελώνας του έκανε αγριοστάφυλλα. Ενώ περιμένει υπομονή να δει από μας, βλέπει ανυπομονησία. Ενώ περιμένει από μας αγάπη και χαρά, βλέπει αδιαφορία ή κακία και λύπη. Ενώ περιμένει από μας υπακοή, βλέπει ανυπακοή. Ενώ περιμένει από μας να δει ειρήνη, βλέπει μάχες, έρηδες. Ενώ περιμένει από μας να βρει αγαθό, βρίσκει κακό. Και μπορεί να μην είναι εξ ολοκλήρου, όπως περιγράφει, η ζωή μας έτσι, αλλά περιέχει τέτοια χαρακτηριστικά. Ενώ περιμένει στο σπίτι ειρήνη, βλέπει τσακωμό. Ενώ περιμένει υπηρεσία, βλέπει τεμπελιά, οκνηρία. Ενώ περιμένει δοξολογία, βλέπει απελπισία. Ενώ περιμένει ευγνωμοσύνη για όλα αυτά τα καλά και τα ένδοξα που έχει κάνει στη ζωή μας ο Θεός, βλέπει αχαριστία. Ενώ περιμένει να τον πλησιάσουμε, βλέπει την πλάτη μας, την απομάκρυνσή μας. Ενώ περιμένει να εξομολογηθούμε και να μετανοήσουμε, βλέπει τη σκληρότητα και την αναλγησία. Ενώ περιμένει να φροντίζουμε, να στηρίζουμε, να ενισχύουμε και να παρηγορούμε ο ένας τον άλλον καθώς θέλει και η εντολή του είναι να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, βλέπει αδιαφορία, απομάκρυνση, αποξένωση, απομόνωση. Ενώ θέλει να μας βλέπει επιμελείς και ζηλωτές, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα, δηλαδή από την προσέλευσή μας στην Εκκλησία, που είναι το πιο μικρό, μέχρι την εξήτησή μας στο ταμείο μας, που είναι ίσως το πιο δύσκολο για τη ζωή του χριστιανού. Βλέπει έλλειψη ζήλου και έλλειψη εξήτησης. Και γιατί τα λέει αυτά ο Λόγος του Θεού? Για να καταλάβουνε τότε
και να καταλάβουμε κι εμείς τώρα. Ενώ περιμένει γλυκύτητα και τρυφερότητα, βλέπει σκληρότητα και αγριάδα. Ενώ περιμένει ειρήνη και ευλογία να βγαίνει από το στόμα μας και από την καρδιά μας, βλέπει ταραχή και κατάρα. Και αναρωτιέται, τι ήθελες να κάνω περισσότερο, τι ήταν αυτό που έπρεπε να κάνω πιο πολύ και δεν το έκανα, ώστε ο καρπός σου να είναι εις αγιασμόν, ο καρπός σου να είναι εις δόξαν μου, ο καρπός σου να είναι ορατός εις πάντα στους ανθρώπους. Ενώ περιμένει επιοίκεια, βλέπει σκληρότητα. Ενώ περιμένει πίστη, βλέπει αλλιγοπιστία, απιστία. Ενώ περιμένει ελπίδα, βεβαία και ασφαλή στον αψευδή λόγο του, βεβαίως εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω, βλέπει απελπισία. Ενώ περιμένει εγρήγορση, βλέπει αποχάβνωση. Και το φανερώνει. Και το φανερώνει σε όλους. Σε όλη την Ιερουσαλήμ, σε όλη τον Ιούδα τότε. Σε όλη την Εκκλησία και σε εμάς τώρα. Τι ήταν δυνατόν να κάνω ακόμη στον αμπελώνα μου και δεν τον έκανα. Γιατί λοιπόν ενώ περιμένω στα φύλλα, ο αμπελώνας με έκανε αγριοστάφυλλα. Και λυπάται ο Θεός. Και λυπάται το Πνεύμα το Άγιο. Και θέλει να βοηθήσει. Και θέλει να διορθώσει. Αλλά δεν είναι κάτι άλλο που μπορούσε να κάνει και δεν το έκανε. Ό,τι ήταν δυνατό να γίνει, έγινε. Και γίνεται. Και τώρα η αγάπη του Θεού εκφράζει την πρόθεση του Θεού. Την πρόθεση του Θεού σε αυτούς που έχουν αυτιά να ακούσουν. Όχι την απόφαση, την πρόθεση. Πρέπει κάτι να κάνω. Πρέπει κάτι να κάνω για σένα, για αυτούς, για αυτήν την οικογένεια, για αυτή τι κάτι πρέπει να κάνω. Κάτι πρέπει να κάνω για να έρθουν σε αυτόν. Κάτι πρέπει να κάνω για να ξυπνήσουνε. Κάτι πρέπει να κάνω για να βγουν από τον ύπνο της αυτοδικαίωσης. Από τη γνώμη ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Πρέπει κάτι να κάνω, λέει ο Θεός. Και δεν κάνει. Γιατί η αγάπη του είναι τέλεια. Αλλά εκφράζει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Μην τυχόν και ακούσουν με τα αυτιά και εννοήσουν και διορθωθούν. Ώστε με χαρά να πει, άλλαξα γνώμη, ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Γιατί έχω ορκιστεί, έχω υποσχεθεί με όρκο. Τώρα λοιπόν θα σας αναγγείλω τι θα κάνω στον αμπελώνα μου αν δεν μετανοήσει. Τι θα κάνω στον αμπελώνα μου αν δεν με ακούσει προσεκτικά. Τι θα κάνω στον αμπελώνα μου
αν δεν έρθει σε Αυτόν. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί θα αφαιρέσω τον φραγμόν για να καταπατηθεί. Θα χαλάσω τον τοίχο της προστασίας για να καταφαγωθεί. Θα καταστήσω τον αμπελώνα μου έρημον. Δεν θα τον κλαδέψω ούτε θα τον σκάψω. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν φέρνει καρπό. Αντισταφύλλει αγριοστάφυλλα. Ώστε εκεί να βλαστήσουν τρίβολοι και άκανθε. Και ακόμη θα προστέξω και τα νέφη του ουρανού να μην βρέξουν βροχήν επ' αυτόν. Θα τον εγκαταλείψω. Θα τον εγκαταλείψω γιατί ενώ περίμενα σταφύλια, κάνει αγριοστάφυλλα. Θα τον εγκαταλείψω γιατί ενώ περίμενα κρίση Κυρίου, βλέπω καταδυνάστευση. Ενώ περίμενα δικαιοσύνη, βλέπω κραυγή. Και είναι φοβερό, αδελφοί, να σε εγκαταλείψει ο Θεός. Φοβερό. Δεν σε εγκαταλείπει προς απώλεια. Σε εγκαταλείπει με εκπαιδευτική παιδεία. Προς διόρθωση. Προς επιστροφή. Προς μετάνοια. Αλλά αυτό το κλάδεμα πονάει. Αυτή η εκπαίδευση, επειδή σ' αγαπάει, γιατί παιδεύει όποιον αγαπάει, αυτή η εκπαίδευση έχει θρήνο, έχει πείνα. Είναι σκληρή. Ιδιαίτερα δε τις έσχατες αυτές οι μέρες που ο Θεός θέλει να δημιουργήσει μία εκκλησία Αγία ένδοξη, μία έχουσα κοιλίδα ηρητίδα ητήτων τιούτων. Ιδιαιτέρως τις μέρες αυτές τις έσχατες ο Θεός θέλει να ξεσηκώσει δούλους και δούλες να προφητεύουνε και να αποκαλύπτουν και να φωνάζουν ότι ο Κύριος ζει και έρχεται να παραλάβει την εκκλησία Του. Ιδιαιτέρως αυτές τις μέρες που υπάρχει πόλεμος πνευματικός. Γιατί σε περίοδο ειρήνης η εκπαίδευση του στρατού είναι ελαφριά. Σε περίοδο όμως πολέμου ή ανταρτοπολέμου ή τρομοκρατίας ή πλάνης, η εκπαίδευση είναι σκληρή. Και υπάρχει η εκπαίδευση προς επανόρθωση που προηγείται και είναι σκληρή για να έλθει στη συνέχεια η εκπαίδευση προς αποστολή. Η εκπαίδευση προς επανόρθωση, η οποία είναι η πιο σκληρή, μπορεί να αποφευχθεί. Εάν εμείς σήμερα επιστρέψουμε. Αν εμείς σήμερα πούμε δεν είναι για τον άλλον, για μένα είναι. Και εγώ το λέω, Χριστέ μου, γιατί θέλω να αποφύγω την εκπαίδευση αυτή τη σκληρή προς επιστροφή. Θέλω να επιστρέψω μόνος μου. Δεν θέλω να με επιστρέψει με ερημιά και με εγκατάλειψη. Θέλω να επιστρέψω με ταπείνωση, γιατί αλλιώς θα με ταπεινώσει. Με συντριβή, γιατί αλλιώς θα με συντρίψει. Γιατί δεν μπορώ να επιστρέψω χωρίς ταπείνωση και χωρίς συντριβή. Και θέλω να επιστρέψω με ζήλο στο Λόγο του Θεού. Θέλω δηλαδή ο Θεός να μου χαρίσει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Δεν θέλω να με κάνει να έχω πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, είναι επώδυνο. Θέλω να μου χαρίσει καρδιά συντετριμένου ανθρώπου. Δεν θέλω να συντριφτώ, να με συντρίψει ο Θεός. Και θέλω να τρέμω στο Λόγο Του. Δεν θέλω να με κάνει να επιστρέψω στο Λόγο Του με ταλαιπωρία.
θέλω να μου χαρίσει. Επιστρέφω, Θεέ μου. Θέλω να μου χαρίσεις πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, να τρέμω στο λόγο σου, ώστε εσύ να ευαρεστήσεις εμένα για να έρθει η επόμενη εκπαίδευση που είναι για την αποστολή σου και για το έργο σου και για τη δόξα του. Αμήν. Κάνε μας έτσι, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Να ψάλουμε τον ύμνο 216.